12 communicational pivot points that changed my life. Το 12 είναι ένα ημερολόγιο που με βοήθησε να αναπτύξω την επικοινωνιακή μου παρατήρηση. Είναι κάτι που σίγουρα έχετε ακούσει, βιώσει ή δει με διαφορετικό τρόπο. Είναι κάποια αποστάγματα φράσεων από επικοινωνία μου με ανθρώπους, από πράγματα που είδα, από βιβλία που διάβασα και από τυχαία περιστατικά. Όλα μέσα από τη δική μου σφαίρα επικοινωνιακής παρατήρησης. Για εμένα ήταν ένα ολοκληρωμένο και συμβολικό 12. Ενώ για εσάς μπορεί να είναι και κάτι παραπάνω. Μπορεί να είναι ακόμα και η αφορμή για να ξεκινήσετε να δημιουργήσετε τη δική σας 12 παρατήρησης. Το δικό μου 12 αποτέλεσε την προστιθέμενη αξία μου για να μπορέσω να εξελιχθώ και να εξελίσω με κάθε μέρα. Ο εαυτός μας αλλάζει διαρκώς μαζί με άλλους εαυτούς που αλλάζουν. Το κάθε πέρασμα από μπροστά μας, είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι σχέση, είτε είναι φιλία, είτε είναι συνεργασία, το συναντάμε ή συνυπάρχουμε μαζί του για κάποιο λόγο. Για να μας διδάξει, δοκιμάσει και δείξει ότι αυτό που ζούμε σήμερα πρέπει να το βελτιώσουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερα το αύριο. Ζει καλά όποιος ζει αθέατος. Το φως και η αποκάλυψη των κατορθωμάτων μας έρχεται τη στιγμή που η πράξη και η σκληρή μας εργασία έχει μιλήσει πριν από εμάς για μας. Άλλωστε, όλοι γνωρίζουν ποιος έχει αποφέρει τι. The future is simple. Η απλότητα, η καθαρότητα και ο μινιμαλισμός σε έμψυχες και άψυχες ενεργειές μας είναι τα στοιχεία που θα φανερώσουν αυτό που πρεσβεύουμε, την ουσία μας δηλαδή, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Η επιτυχία μας θα καθοριστεί στην πιο απλή διαδρομή παρουσίας που θα ακολουθήσουμε. Willingness to learn and willingness to work hard. Η επιβράβευση για τον καθένα από εμάς έρχεται από το σωστό άνθρωπο στον κατάλληλο χωροχρόνο. Εκεί που αναζητούμε μια κινητήριο δύναμη για να συνεχίσουμε να κυνηγάμε τον πολυπόθητο στόχο που έχουμε θέσει και να ρωτιόμαστε αν τα έχουμε κάνει όλα σωστά. Εμείς είμαστε δίπλα σου. Εκεί που αρχίζουν και ίσως τελειώνουν όλα. Το άκουσμα μιας φράσης που συμπληρώνεται το πιο βαθύ νόημα. Η αόρατη αλλά υπαρκτή αγκαλιά που βρίσκεται πάντα εκεί και μας περιμένει. Εκεί που όλα φαντάζουν βουνό, αλλά στην κορφή του θα είναι η σημαία των δικών μας ανθρώπων. Λάθη κάνει όποιος δουλεύει σκληρά. Η πιο λογική διαδρομή στην προσπάθειά μας να βγούμε στην κοινωνική επιφάνεια και να ξεχωρίσουμε με το δικό μας «κάτι κατάφερα κι εγώ». Ας κάνουμε λοιπόν λάθη που μπορούμε να αναγνωρίσουμε, να βελτιώσουμε και να διορθώσουμε, τα οποία θα μας οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου μας. Τι κι αν δεν είναι τέλειο. Η υποκειμενική διαδικασία, η τελειότητα. Αυτό που εμείς θεωρούμε τέλειο, δεν είναι αυτονόητο ότι θα θεωρηθεί τέλειο και για τον άλλον. Για χίλιους δύο λόγους. Το σημαντικό στο τέλειο είναι η συνέπεια που θα ακολουθηθεί για μια άρτια και ολοκληρωμένη παρουσία με ουσία και υπόσταση. Proofreading is one of your superpowers. Δεν έχασε ποτέ αυτός που έλεγξε ή ξανασκέφτηκε παραπάνω από μία φορά αυτό που επρόκειτο να στείλει να πει. Ο προληπτικός έλεγχος είναι αυτό έλεγχος της επιτυχίας μας. You must be tough. Αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι ως οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Να σε διέπουν στην προσωπική και επαγγελματική σου πορεία με συναισθηματική σταθερότητα τα ξεκάθαρα λόγια που να συμβαδίζουν με ξεκάθαρες, γεμάτες διάβια πράξεις. Τότε δεν θα μπορεί να πει κανείς ότι κάτι δεν κατάλαβε. Practice your OQP. Only quality people. Κάνε παρέα τον καλύτερό σου. Οι άνθρωποι γύρω μας μπορεί να επηρεάσουν τις απόψεις, την αντιληπτική μας ικανότητα, ακόμα και την αυτοεκτίμησή μας. Γι' αυτό, εάν περιβάλλουμε τον εαυτό μας με θετικά, ίσως ομοειδεάτες και υποστηρικτικά άτομα, τότε εμείς οι ίδιοι θα γίνουμε πιο παραγωγικοί, πιο χαρούμενοι και πιο επιτυχημένοι. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η θεωρία δεν ισχύει μόνο για την πραγματική μας ζωή, αλλά και για την παρουσία μας στο διαδίκτυο. Η γνώμη των άλλων είναι απλώς δική τους γνώμη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε να ακούμε, να φιλτράρουμε και να μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας τι είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε γιατί θα μας ωφελήσει και τι είναι αυτό που πρέπει να αφήσουμε πίσω. Η δική μας ευδαιμονία προέρχεται από τα πράγματα που ακούσαμε και ήρθαν για να μείνουν για όλη μας τη ζωή. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας πω
Γιατί 12? 12, γιατί κάθε χρόνος που φεύγει είναι και ένα επιπλέον γαλόνι που σηματοδοτεί την εξέλιξή μας σε κάτι. Σε κάτι που μας βοήθησε να γίνουμε προσαρμοστικότεροι σε διάφορες εκφάνσεις μας. Αυτό που σχηματίζεται μέσα σε κάθε χρονιά είναι το λάβαρο που αναπτύσσει την επικοινωνιακή μας παρατήρηση, ώστε το επόμενο 12 να μην έχει να κάνει σε τίποτα με το προηγούμενο. Φεύγοντας λοιπόν από εδώ, θέλω να ξεκινήσετε να δημιουργήσετε ένα έτος με 12 στιγμές που σας καθόρισαν επικοινωνιακά και σας εξέλιξαν, ενώ εσείς παρατηρούσατε. Δεν θα μπορούσε ένα 12 να μην έχει κατάληξη την αγάπη. Γι' αυτό και το ολοκληρώνω με κάτι που με καθόρισε και με καθορίζει ως άνθρωπο και είμαι ευγνώμων που μου το λένε και το λέω κάθε μέρα. Σ' αγαπώ. Ταγκό. Είναι κάτι που ακούω από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου. Κάτι σαν λεκτική κληρονομιά. Που ξεκίνησε η γιαγιά μου, συνεχίζει η μητέρα μου και θα συνεχίσω κι εγώ σίγουρα στα παιδιά μου. Έτσι το «σ' αγαπώ» πήρε άλλη διάσταση στη ζωή μου. Μου απενοχοποίησε την έκφραση συναισθήματος. Μου ενίσχυσε το αίσθημα της αγάπης σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Εκτόξευσε τη δημιουργικότητά μου και με έμαθε να αφοσιώνομαι ουσιαστικά ακόμα και στα πιο μικρά. Όμως, με έμαθε και να οριοθετώ. Εκεί που κάποιοι θεώρησαν το δικό μου «σ' αγαπώ» την αχίλιο πτέρνα μου και θέλησαν να με κάμψουν. Η αγάπη για εμένα είναι και θα είναι η δική μου επιτυχία. Και εύχομαι να είναι και για εσάς. Σας παροτρύνω λοιπόν να αναπτύξετε τη δική σας επικοινωνιακή παρατήρηση, ενισχύοντας τους κάλικες της ακοής, της υπομονής και της θέλησης, γιατί η σωστή επικοινωνία μπορεί να συμβιβάσει τα συμβίβαστα. Σας ευχαριστώ.